κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει φουσκώσει ένα ποτάμι και καθημερινά γίνονται πράγματα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όλοι αυτοί που συνδράμαμε από την πρώτη στιγμή από το Γενάρη για να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να βγει στους δρόμους έστω και με αυτόν τον τρόπο, τον ανοργάνωτο αυτή τη στιγμή. Κάναμε και τα οργανωμένα, δυστυχώς δεν μας άκουσαν οι κυβερνώντες. Αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή που σε κάθε πόλη γίνεται και ένα συναλλητήριο είναι πραγματικά μοναδικό. Όσον αφορά το σημερινό, ήταν μια κίνηση συμβολική. Δεν θα έπρεπε να περάσει άκαπνος ο Πρωθυπουργός μας από τη Θεσσαλονίκη μετά την υπογραφή της συνθήκης, της ΔΕΣΠΕΣ. Και αυτό κάναμε. Σε κάθε ευκαιρία θα είμαστε εκεί. Όσοι και αν είμαστε, δεν έχει καμία σημασία αν είμαστε 1.000 ή 1.500, θα είμαστε εκεί για να το διατρανώνουμε. Κύριε Πατσίκα, πιστεύετε ότι με αυτές τις μικρές πλέον διαδηλώσεις που γίνονται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας θα μπορέσει να αλλάξει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, να πάρει πίσω ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση την υπογραφή που έχουν βάλει στη Συμφωνία των Πρεσπών? Δεν έχει καμία σημασία αν είναι μικρές ή μεγάλες. Σας θυμίζω ότι στην Αθήνα ήμασταν 1,5 εκατομμύριο. Στη Θεσσαλονίκη πάνω από 500.000. 15 πόλεις σηκωθήκαν ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή γίνονται πολύ μεγάλα συλλαλητήρια στις πόλεις. Δεν έχει σημασία όμως το μέγεθος. Έχει σημασία πραγματικά ο παλμός και το σθένος των Ελλήνων που αντιστέκονται. Ένας Έλληνας ο οποίος 8 χρόνια ήταν με σκυμμένο το κεφάλι. Βγαίνει γιατί βλέπει να γίνεται ένα εθνικό μνημόνιο αυτή τη στιγμή και να εξοπλίζεται η πατρίδα του. Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω οργάνωση του κόσμου. Εμείς σαν φορέας ανέδου του αγώνα θα κάνουμε μια προσπάθεια αποδόμησης της συνθήκης έτσι ώστε να καταπέσει και να συσπηρώσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε περισσότερα. Είναι ένας δύσκολος δρόμος που διαλέξαμε, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί επιλέξατε σήμερα να κατευθυνθείτε προς το ΙΚΕΑ? Καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα ήταν ο Πρωθυπουργός κοντά. Απλώς γιατί δεν επιλέξατε μια τοποθεσία που να είναι και συμβολική και επιλέξατε να μετακατευθείτε προς το ΙΚΕΑ? Υπήρχε ένα κάλεσμα στο Λευκό Πύργο, στις 8 η ώρα. Όμως το να έρχεται και να μας αγνοεί και αυτός να περνάει από το Χαγιάτ και το αεροδρόμιο και να φεύγει, δεν θα το επιτρέπαμε τίποτα η συνείδησή μας τουλάχιστον. Γι' αυτό το κάναμε. Ήταν μια συμβολική κίνηση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο Χαγιάτ. Όμως τι να κάναμε, να καθόμασταν εμείς στο Λευκό Πύργο, να καθόμασταν σπίτι μας? Ποιος μπορεί να καθίσει αυτή τη στιγμή που ξεπλέπει η πατρίδα? Έχουμε δει το κάναμε. Είναι τόσο απλό. Για εμάς τουλάχιστον που είμαστε στους δρόμους είναι τόσο απλό. Δυστυχώς, μέσα σε αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνονται, έχουμε δει και επεισόδια να σημειώνονται. Ένα σχόλιο για το γεγονός αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Δεν έχει ξαναγίνει να έχει μαζευτούν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο και να μην έχει ανοίξει ρουθούνι. Από τη στιγμή και εκείνη και μετά το καθεστώς. Φοβάται, έχει βάλει μέσα τους δικούς του ανθρώπους, δημιουργούν τις προβοκάτσιες, θα πετάξουν αντικείμενα. Άρα θεωρείτε ότι έχει στηθεί αυτό το σκηνικό, θεωρείτε? Φυσικά από κάποιους. Έχουμε αποδείξεις. Κοιτάξτε, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, μου φέρανε μία τσάντα με ένα αραβοελληνικό λεξικό και κινητό και σημειώσεις ενός Άραβα προφανώς, ο οποίος παραδείγματος για τη Μακεδονία. Μόνο από αυτό πέτυχε πέτρες στα μάτια. Και αμέσως μετά πέθανε τα χημικά. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα βγάλαμε στο διαδίκτυο. Το ίδιο αντιμετωπίσαμε και σήμερα. Πάλι σήμερα. Τι από την άλλη πλευρά, βέβαια. Περνώντας από τη Βασιλεία Γεωργίου, μας πετάξαν μπουκάλια στους μοτοσυκλέτες. Σπάσανε ένα φαμπρί, κάτι κατέρες σταμάτησαν για να ζητήσουν τον λόγο, επενέβησαν τα μάτια και κόπηκε η πορεία στη μέση. Μια μοτοπορία συρρυνική. Αυτά τι είναι, δεν είναι προβοκάτσεις αυτά? Όσον αφορά τη συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντί σας, πώς τη βλέπετε? Σήμερα δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Σήμερα δεν είχαμε καμία προστασία. Όλη η μοτοπορία που ήρθε από το ΙΚΕΑ μέχρι εδώ δεν είχε καμία συνοδεία, ούτε να κόβει τους δρόμους για την ασφάλεια δηλαδή. Και αυτό το περιστατικό που έγινε σήμερα στην Βασιλέως Γεωργίου, ενώ ξέρουν ότι εκεί υπάρχουν αναρχικοί φύλακες που θα μπορούσαν να προστατεύσουν και να μην χτυπηθούν, να μην χτυπηθεί ο κόσμος. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο σήμερα, δεν μπορώ να πω όμως το ίδιο για τις υπόλοιπες φορές, αλλά τις υπόλοιπες φορές ήταν και ο κόσμος πιο πολύς και προστάτευσε ο ίδιος τις πορείες και τα συλλαλητήρια. Κύριε Πατσίκα, θα ξεπερνάμε αυτά, να σας πω κάτι, δεν έχουν καμία σημασία. Δεν θα μας κάψουν το ηθικό. Θα συνεχιστεί ο αγώνας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κιόλας. Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα? Έχετε σκοπό να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις? Όσον αφορά τα συλλαλητήρια, η Επιτροπή Αγώνα έχουμε κάνει μια συνέντευξη τύπου και έχει σταματήσει τις συλλαλητήρες. Μπορούμε να βοηθήσουμε οπουδήποτε. Γίνονται σοβαρές κινήσεις και υπάρχουν πολιτιστικοί φορείς και σύλλογοι και γίνεται κάτι συλλογικό. Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε οτιδήποτε γίνεται, που καταλαβαίνετε είναι ανέφικτο. Εμείς, σας είπα ξανά, σαν φορέας ανένου του αγώνα, ετοιμάζουμε πράγματα, θα ανακοινωθούν, θα κάνουμε εκδηλώσεις, θα κάνουμε ομιλίες
και θα είμαστε παντού σε ό,τι ο καλός τελευταίος γίνεται. Πάντως χάρη στη Βεργίνα τη Δευτέρα, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε παρόντες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πατσίκα για την ενημέρωση. Και εγώ να είστε καλά. Να περάσουμε